Και καλείται στο βήμα η κυρία Ελένη Ράπτη και να ετοιμάζεται η κυρία Ιατρίδη από τη Νέα Δημοκρατία και οι δύο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας είναι πολύ κρίσιμο μέγεθος και είναι εντυπωσιακό πως τις περισσότερες φορές γίνεται αναφορά σε ένα απλό ποσοστό και όχι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Είναι διαπιστωμένο λοιπόν πως στην Ελλάδα έχουμε τρία πολύ σημαντικά προβλήματα στο θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας. Πρώτον, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα δεξιοτήτων. Δεύτερον, ότι υπάρχει μακροχρόνια ανεργία. Και τρίτον, πως μέρος αυτής της ανεργίας είναι πλασματική. Αυτό ακριβώς το τρίπτυχο είναι το κεντρικό θέμα αυτού του νομοσχεδίου. Πρώτος λοιπόν στόχος να διασφαλίσουμε ότι θα πιάνουν τόπο τα χρήματα των φορολογούμενων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης. Γιατί γι' αυτό το λόγο γίνονται. Είναι αδιανόητο να ξοδεύουμε τόσα χρήματα σε προγράμματα κατάρτισης και να συμβαίνει το παράδοξο να υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα χρήματα των φορολογούμενων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό. Αυτό σημαίνει νέες απαιτήσεις τόσο για τους παρόχους της κατάρτισης όσο και για τους καταρτιζόμενους. Τι σημαίνει αυτό? Το 30% του ποσού θα καταβάλλεται τόσο στους καταρτιζόμενους όσο και στους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης μόνο μετά την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων και θα υπάρχει αξιολόγηση των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους σε τρία ποιοτικά επίπεδα. Α. Το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε δουλειά. Β. Το ποσοστό που πιστοποιήθηκε. Και Γ. Την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Η κατάρτιση θα συνδέεται και κατά περιεχόμενο, αλλά και κατά αποτέλεσμα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δεύτερος μεγάλος στόχος του νέου νόμου. Η μακροχρόνια ανεργία. Είναι προτεραιότητα να βρούνε δουλειά οι μακροχρόνια άνεργοι και τους στηρίζουμε. Επιβραβεύουμε λοιπόν όσους μακροχρόνια ανέργους αναζητούν ενεργά ή βρίσκουν εργασία με πριν 300 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 5 ετών που καταρτίζουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης και για πρώτη φορά τους χορηγούμε επίδομα εργασίας που αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας που θα καταβάλλεται σε όσους ανέργους βρίσκουν δουλειά κατά την περίοδο καταβολής του κανονικού επιδόματος ανεργίας έως την λήξη της. Πάμε να δούμε την τρίτη μεγάλη τομή του νομοσχεδίου. Αυτή έχει να κάνει με την κατάχρηση της ιδιότητας του εγγεγραμμένου στα Μητρώα του ΑΕΔ. Και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις που απολαμβάνουν προνοιακές παροχές σε βάρος συμπολιτών μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ο νέος νόμος λοιπόν θέτει εισοδηματικά κριτήρια και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό σημαίνει πως κόβεται το επίδομα ανεργίας σε μακροχρόνια ανέργους? Ασφαλώς όχι. Για τους πραγματικούς μακροχρόνια ανέργους δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζει όμως για τους εικονικούς και πολύ καλώς αλλάζει. Εμείς λέμε λοιπόν, άγαμος με ατομικό εισόδημα 14.000 ευρώ και πάνω ή έγαμος με ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ και πάνω, προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος, δεν θα μπορεί να απολαμβάνει συγκεκριμένες παροχές που συνοδεύονται με την ιδιότητα του ανέργου. Προσέξτε, όχι όλες τις παροχές, συγκεκριμένες παροχές που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου. Για παράδειγμα, δεν θα στερηθεί το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο για το ρεύμα. Δεν θα στερηθεί τις ρυθμίσεις για τον έμφυα. Δεν θα στερηθεί το επίδομα θέρμανσης. Και βεβαίως να διευκρινίσουμε, γιατί ακούστηκε και αυτό, πως τα εισοδηματικά κριτήρια δήθεν θα επηρεάσουν και το ίδιο το επίδομα ανεργίας. Ουδέν αναλυθέστερο. Ασφαλώς και όχι. Αυτό που αλλάζει όμως είναι πως το επίδομα ανεργίας θα μπορεί να διακοπεί εάν προσφερθούν στον άνεργο τρεις κατάλληλες για τον ίδιο θέσεις εργασίας με βάση το προφίλ του, τον τελευταίο μισθό και τον τόπο κατοικίας του και εκείνος αρνηθεί και τις τρεις προσφορές. Κάνουμε αυτό που ισχύει παντού, σε όλη την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω με μία μικρή αναφορά στην απονομή των συντάξεων. Η ρύθμιση που προωθείται με την τροπολογία έχει δύο πραγματικά εύστοχους τίτλους. Έκδοση σύνταξης, fast track και έκδοση συντάξεων εμπιστοσύνης.
Έτσι λοιπόν ο ΕΦΚΑ εκδίδει πράξη απονομής κύριας σύνταξης εντός 3 μηνών, διάστημα στο οποίο πρέπει να ελέγξει αν ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη και πόση. Εάν δεν επαληθεύσει τα στοιχεία, η σύνταξη θα απονεμηθεί και θα ελεγχθεί αργότερα. Αλλά και στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 και εκκρεμούν, η πράξη απονομής σύνταξης θα εκδίδεται στη βάση των στοιχείων που είναι καταγεγραμμένα στα πληροφοριακά συστήματα του ΙΕΦΚΑ και των δηλώσεων των ασφαλισμένων. Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών που τις τεκμηριώνουν, αφού η διαδικασία θα στηρίζεται στην εμπιστοσύνη του κράτους προς τον ασφαλισμένο. Και εδώ ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων. Τέλος, καθιερώνεται προθεσμία 3 μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, η οποία ξεκινά με την έκδοση της κύριας σύνταξης. Επιχειρούμε με αυτόν τον τρόπο τη δραστική επιτάχυση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, αλλά και το τέλος της ομοιρίας των ασφαλισμένων που αναγκάζονται να περιμένουν χρόνια για να λάβουν τη σύνταξή τους, για την οποία έχουν πληρώσει εισφορές χωρίς να έχουν άλλους πόρους για το βιοπορισμό τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν το 72% των εργοδοτών δηλώνει ότι αναζητά εργαζόμενους και δεν μπορεί να βρει, την ίδια στιγμή που περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό του ΟΕΔ για πάνω από 10 χρόνια, όταν 40.000 άτομα που είναι στο Μητρό έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ και όταν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις συντάξεων είναι στιβαγμένες επί μήνες, ταλαιπωρώντας χιλιάδες ασφαλισμένους, κάτι πάει λάθος. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Ράπτη. Ευχαριστούμε για την τήρηση του χρόνου. Κυρία, όπως πάντα.